Καλή χρονιά να έχουμε, η ΑΕΛ μας να πάει καλά, γιατί πολύ πίκρα έχουμε πάει, αλλά εμείς είμαστε πάντα και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και εννοείται ότι τους θέλουμε όλους στο γήπεδο. Πρώτη βράδυση που θα κάνουμε θα είναι στο φύλαθλο, το Στέφανο Πράσινο. Και μη σέλετε. Καταρχήν θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους εσάς, αλλά θα ήθελα να επισημάνω κάτι για τη θέση του τερματοφύλακα. Είναι σημαντικό να δείξουμε εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά. Και πολύ περισσότερο γιατί έχουν προηγηθεί κάποια άσχημα πράγματα, να δείξουμε την εμπιστοσύνη που πρέπει σε αυτά τα παιδιά. Όχι μόνο στον ένα, αλλά και στους τρεις. Ευχαριστώ πολύ. Μέρος του Ματέου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που προέδρεσαν τον Ματέο. Μου είπε να σας πω ότι ήταν μεγάλη του τιμή ότι έδειξε σε αυτή τη μεγάλη ομάδα μου. Στην ομάδα μας, γιατί κακά τα ψέματα είμαστε όλοι ΑΕΛ, πραγματικά όλοι ΑΕΛ, και στεναχωριέμαστε πάρα πολύ που η ομάδα βρίσκεται βέβαια σε αυτή τη θέση για φέτος. Αλλά εύχομαι στην ομάδα μας να σωθεί και καλό κουράγιο στο Σάκη. Καλησπέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Είμαστε όλοι εδώ για την ΑΕΛΑΡΑ μας, αλλά εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και νιώθω μεγάλη τιμή και ευχαριστώ τον Μαρία και την Αναστασία Τσαγνάκη γι' αυτό. Θα βραβεύσω την πιο όμορφη ομάδα της Λάρισας, που μας έχουν δώσει πολλές χαρές, είμαστε περήφανες για αυτές. Όλοι πρέπει να πηγαίνουμε να τις παρακολουθούμε γιατί δίνουν καταπληκτικό ποδοσφαιρικό θέαμα στο γήπεδο. Συγχαρητήρια από αυτούς, συγχαρητήρια στους προπονητές σας, στην αρχηγό σας. Να είστε πάντα καλά και να μας δείτε τέτοιες χαρές. Ευχαριστώ που μου δώσατε τη χαρά να τιμήσω ένα σπουδαίο άνθρωπο και άξιο προπονητή και παλιό συνεργάτη με χιλιά, έναν ακούραστο εργάτη. Και είναι για μένα η τιμή που συνεργαστήκαμε στη Μυρτή και όχι μόνο, και εύχομαι να πάει και πιο ψηλά, γιατί έχει όρεξη και θέληση, και εγώ του είχα κάνει και μια πρόταση, θα μπορούσα να αναλάβει μια ΠΑΕ και εγώ να κρατάω το λάπτοπ το δικό του. Τέτοιοι άνθρωποι χρειάζονται, έχει γνώσεις και πιστεύω ότι έχει και το κατάλληλο ύφος να δουλεύει στις γυναικές ομάδες γιατί είναι αγαπητός. Και είναι και ελεύθερος, έτσι. Και μάλλον θα μείνει ελεύθερος άμα έχει αυτά τα μυαλά και θα εκπαιδευτεί την μπάλα. Και αυτό είναι εγκληνητής όμορφος, βλέπει όπως λέμε. Εντάξει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη και τον Παναγιώτη.
είναι από τις στιγμές που νιώθεις ότι αξίζει πραγματικά να ζεις. Αυτό πολύ όσο εγώ απόψε δεν περιγράφεται. Πέρασα δύο καταπληκτικά χρόνια με την κορίτσια. Δεν μπορώ να περιγράψω, γιατί να σου το λέω. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της ζωής μου, όχι απλά σαν προπονητής, σαν άνθρωπος που έζησα μαζί τους. Θα είμαι πάντα κοντά και πάντα δίπλα. Ειλικρινά σου το λέω με όλη την καρδιά. Και αξίζει η προσπάθεια αυτή να τη στηρίξουν πιο πολύ όλος ο κόσμος. Γιατί να λέμε την αλήθεια, δεν τη στηρίζει ο κόσμος. Πρέπει υποχρεωτικά. Αξίζει πάρα πολύ τον αγώνα που κάνουν τα κορίτσια και οι άνθρωποι αυτοί που είναι δίπλα. Από μια πραγματική έννοια, κορίτσια που ασχολούνται από εδώ, τη γειτονιά, τα χωριά, που κάνουν απίστευτες θυσίες για να πάρουν το σορτσάκι να μπουν να φορέσουν καλά τις έννοιες. Εγώ είμαι η ζωή μου, ειλικρινά. Και θα ήθελα να προφέρω και δύο λόγια για την αγγλική ομάδα, στον κύριο Τσόνη. Πιο πολύ εμπιστοσύνη στα παιδιά της Λάρισας. Έχουμε τεράστιο ταλέντο. Τεράστιο, υπάρχει. Τεράστιο ταλέντο. Ευχαριστώ πολύ. Η ελπίδα της Λάρισας, το φιλανδρομικά. Follow me.